Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της κοινότητας Γαβρολίμη, τον Κωστή Δελιγιάννη. Κωστή, καλημέρα. Θα ήθελα να μας πεις λίγο για τη συνάντηση που είχες το περασμένο Σαββατοκύριακο με τους υπευθύνους της Στέρνα για κάποιες εργασίες που πρόκειται να γίνει στη Γαβρολίμνη και ιδέα. Πράγματι, συναντήθηκα την Κυριακή εγώ και ο κ. Κολονίφης μαζί με τον κ. Χουρέλο, τον εργοταξιάρχη της εταιρείας. Η συνάντηση έγινε με αφορμή την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους των εργασιών που προβλέπονται στη μελέτη του γηπέδου ποδοσφαίρου στη Γαβρολίμνη και την παραλαβή του γηπέδου από το Δήμο. Οι εργασίες αυτές με τις όποιες ανομαλίες είχαν, όπως και οι αποπεράτες του γηπέδου μπάσκετ και της παιδικής χαράς που περιλαμβάνονται στο έργο της ανακατασκευής αθλητικών εγκαταστάσεων στην τοπική κοινότητα Γαβρολίμνη στην Χάλκια, είναι στην αρμοδιότητα της επιβλέπουσας τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, του αναδόχου εργολάβου και της εντολικής αναπτυξιακής, η οποία χρηματοδοτεί το έργο, και όχι του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας ή οποιοδήποτε άλλο. Όλες αυτές οι εργασίες, όπως και το πρώην, όλες αυτές οι εγκαταστάσεις, με συγχωρείτε, όπως και το πρώην Δημαρχείο της Χάλκιας, στο οποίο λειτουργούν υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας και εξυπηρετούν τους κατοίκους και των πέντε χωριών της περιοχής, βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Για τη διαμόρφωση λοιπόν και τη συντήρηση αυτού του χώρου είναι υπεύθυνο εκάστοτε εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας και ο Δήμος Ναυπακτίας. Δυστυχώς αυτός ο περιβάλλον χώρος για πολλά χρόνια τώρα δεν έχει διαμορφωθεί όπως θα άρμοζε σε αυτό το είδος των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων. Μάλιστα, δίπλα από την παιδική χαρά και το γήπεδο μπάσκετ υπάρχει ακόμα ανοιχτή. Ναι, όντως είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε αναφερθεί και παλαιότερα για το θέμα που είναι αρχαιολογικός χώρος, θέλετε να πείτε έτσι. Ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν ανοιχτή και σε άσχημη κατάσταση και με σοβαρό κίνδυνο η εξκαφή, η οποία έχει τελειώσει και προέκυψε μετά την εξκαφή που πραγματοποιήθηκε για ανέγερση Δημαρχείου του 1999. Το γήπεδο μπάσκετ είχε μετατραπεί μέχρι το 2014 σε χώρο στάθμευση των οχημάτων του Δήμου. Ο περιβάλλον χώρος του γηπέδου ποδοσφαίρου είχε και έχει δυστυχώς αρκετά μπάζα, αλλά και λόγω της μορφολογίας του εδάφους, το χειμώνα είναι γεμάτος λάσπη και νερά. Η εικόνα δηλαδή, με λίγα λόγια, που είχε ο Δημότης ή ο επισκέπτης αυτών των κοινόχρηστων χώρων ήταν τουλάχιστον διαδραστική για όλους μας. Εξαιτίας λοιπόν της ανακατασκευής αυτών των εγκαταστάσεων και ύστερα από έτοιμά μου προς την εταιρεία Τέρνα, μετά τη συνάντηση πραγματοποίησα αστοψία με μηχανικούς της εταιρείας παραπάνω χώρους και συμφωνήσαμε για την παροχή υλικοτεχνικής βοήθειας από την εταιρεία για τη διαμόρφωση και ανάδειξη αυτών των κοινόχρηστων χώρων. Παράλληλα σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να αναφέρω ότι η κυρία Ολυμπία Δικάτου, προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων του Λακαρονιές και Λευκάδας, την οποία θέλω να ευχαριστήσω θερμά, έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και συνεννόηση με την εταιρεία. Θα γίνει η κάλυψη με την προβλεπόμενη διαδικασία φυσικά της ανασκαφής που μένει ανοιχτή για 15 χρόνια μετά το τέλος της. Οι εργασίες υπολογίζονται θα ξεκινήσουν μετά τις γιορτές, μόλις ολοκληρωθούν και κάποιες λεπτομέρειες που υπάρχουν ακόμα στο γήπεδο. Με την ολοκλήρωσή τους αλλά και την ολοκλήρωση του έργου της ανακατασκευής των αθλητικών εγκαταστάσεων, πιστεύω ότι θα έχουμε ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα και πραγματικά μια ανθρώπινη και πολιτισμένη εικόνα της περιοχής. Φυσικά τα δύσκολα έρχονται και δεν είναι άλλα από τη συντήρηση όλων αυτών των εγκαταστάσεων. Όσον αφορά το κομμάτι τώρα του γηπέδου και τον περιβάλλοντα χώρο. Ναι. Πότε μπορούμε να προσδιορίσουμε πότε θα ξεκινήσουν εκεί οι εργασίες, γιατί δεδομένου τώρα από το νέο έτος θα ξεκινήσει και η ομάδα να αγωνίζεται στο γήπεδο. Ακριβώς. Εγώ η συνεννόηση ήμουν ότι μετά τις γιορτές, γιατί σταματάνε τώρα οι εργασίες της εταιρείας, θα ξεκινήσουμε με την κάλυψη της ανασκαφής. Παράλληλα στο γήπεδο γίνονται και κάποιες εργασίες από τον εργολάβο ακόμα. Επομένως, μόλις τελειώσουν και αυτές, θα μπορέσουμε να μπούμε στη διαδικασία ώστε να ξεκινήσουμε. Και φαντάζομαι όμως ότι μέσα στον Ιανουάριο, δηλαδή μέχρι 15 Ιανουαρίου, θα έχουμε ξεκινήσει. Απλά για να μην κάνουμε τη διπλή δουλειά. Κατάλαβες. Μόλις τελειώσει δηλαδή και ο εργολάβος τις εργασίες που προβλέπονται από τη μελέτη, έτσι, θα προχωρήσουμε και εμείς στη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου. Χρειάζονται να γίνουν κάποιες διαδικασίες από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου για να μπορέσει η εταιρεία να μπει. Αυτό έχετε ξεκινήσει, έχετε κάνει κάποιες ενέργειες. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Μαζί με μηχανήματα του Δήμου αλλά και με την παροχή βοήθειας από την εταιρεία θα προχωρήσουμε στη διαμόρφωση. Δεν είναι τίποτα χοντρές εργασίες, με λίγα λόγια. Είναι απλές εργασίες που δυστυχώς δεν μπορούσαμε να τις κάνουμε τόσα χρόνια ή δεν είχαν γίνει τόσα χρόνια. Και θα έχουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Απλά πρέπει να τελειώσουν οποιασδήποτε άλλες εκκρεμότητες υπάρχουν στο γήπεδο, δηλαδή κάποια χώρα που είναι ο χλωτάπητα, ο εργολάβος κτλ. Έτσι και ό,τι άλλο προβλέπεται από τη μελέτη, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα συνολικό αποτέλεσμα. Μιλάμε
από ό,τι έχουμε μάθει, ότι θα γίνει και κατασκευή κάποιας εξέδρας. Έτσι, υπάρχει κάποια μελέτη. Κοιτάξτε, εγώ και στις, ναι, και μίλησα και με τον εργοταξιάρχη που είπε ότι θα παρέχει την αμέριστη συμπαράσταση και θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ανθρώπους γι' αυτό. Απλά για την εξέδρα και την όλη διαδικασία φαντάζομαι ότι καταλαβαίνεις ότι πρέπει να γίνουν και να βγουν και προβλεπόμενες μάδειες, έτσι. Ναι, αυτό ίσως καθυστερείς παραπάνω από τη διαμόρφωση. Προφανώς, δεν μπορούν να γίνουν άμεσα αυτά τα πράγματα. Κωστή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία.